θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Ωραία. Ποια θα είναι η στιγμή? Θα είναι μια στιγμή, πιστεύω, μια Δευτέρα. Okay. Τώρα θα είναι 16 Οκτώβρη, θα είναι 23, κάπου εκεί. Μέσα στον Οκτώβριο. Ωραία. Ναι, μέσα στον Οκτώβριο. Ωραία. Και θα είναι μια χαρούμενη ψυχαγωγική εκπομπούλα στον Sky κάθε μέρα. Ναι. Και Σάββατο. Και Σάββατο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Μάλιστα. Wow. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ μια. Και εδώ αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μου ομάδα. Παλικάρια εδώ. Ο Δημήτρης Ομιλιόγλου και ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος. Θέλω να πάω να φιλήσω τον Δημήτρη Ομιλιόγλου εκεί. Φιλιά, αγοράκι. Μισό λεπτό θα πάω να τον φιλήσω. Πήγαινε και δώστε και ένα φιλί και από μένα, να ξέρεις, ε! Και θα φιλήσω και τον Κωνσταντίνο. Είναι Λάκη. Σωστά αυτά τα πράγματα που κάνει. Παιδιά, είναι. Το πέτυχε σωστό με ενώ ήταν Δημήτρη. Τυχαίο. Τυχαίο. Ναι, λοιπόν, κατά είναι οι άντρες. Έχω πάθει σοκ γιατί με την πρεμιέρα εδώ πέρα ήμουν τόσο πολύ χαμένη που δεν ήξερα ότι ο Δημήτρης θα είναι στην εκπομπή. Ναι. Και θέλω να του ευχηθώ πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγάπη. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μας βλέπει τώρα. Και είμαι σίγουρη ότι μας βλέπει. Γιατί έχουμε μια πολύ στενή σχέση αγάπης και είμαι σίγουρη θα περάσει υπέροχα μαζί του, όπως περάσαμε και εμείς υπέροχα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης. Είναι πολύ εργαλείο, δηλαδή πολύ δουλευταράς και ήδη έχει ξεκινήσει και έχει σκεφτεί κάτι καταπληκτικές ιδέες για θέματα και στήλες στην εκπομπή, τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος, απ' την άλλη, είναι ένα παιδί με έναν αυθορμητισμό. Απεριόριστο, θα τον έλεγα. Ναι, απεριόριστο. Η μεταξύ μας σχέση δημιουργεί έτσι. Γέλιο πολύ, ας πούμε. Γέλιο. Κάποιες εντασούλες ίσως. Εντασούλες, γιατί... αλλά χαρούμενες. Ναι, εντασούλες. Πιστεύω ότι θα ταιριάξουμε πολύ ωραία. Ο Παύλος Σταματόπουλος είναι συντάκτης μας, όπου και αυτό μου προκαλεί φοβερή ασφάλεια εμένα. Τα φιλιά μας και στον Παύλο. Πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει και είναι πολλά χρόνια δουλειά και ξέρει. Και νομίζω ότι θα κρατάμε πολύ ωραία συντροφιά τα μεσημέρια στον κόσμο. Μεσημέρια, λοιπόν. Ναι, ναι. 3:50 περίπου μετά το δελτίο. Που είχε ακουστεί καταρχήν ότι θα ερχόταν η Μέρη εκεί. Δεν ισχύει αυτό? Συνατσάκι εννοούμε, ναι. Είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα. Η Μέρη όντως ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία είχαμε συζητήσει. Αλλά η Μέρη φέτος θα κάνει θέατρο. Α. Θα είναι σε μια παράσταση. Αρκετά απαιτητική και δύσκολη. Είναι η δεύτερη φορά που η Μέρη κάνει θέατρο, έχει ξανακάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα κάνει τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο και αισθάνθηκε ότι χρειάζεται απόλυτη αφοσίωση να κάτσει να ασχοληθεί με τις πρόβες της και με το ρόλο της και αυτά. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει και τα δύο. Εσύ με τη Μέρη είστε αδερφοποιητές, φίλοι. Αδερφοποιητές, ναι, αυτή η λέξη υπάρχει. Οπότε, ναι, βέβαια υπάρχει. Ναι, φυσικά. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ήθελες πολύ εσύ να είστε μαζί. Ήθελα πολύ και χρόνια τώρα συζητάμε. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Αλλά προφανώς δεν το ήθελα αρκετά η Μέρη. Μάλλον η Μέρη δεν. Και βάζουμε. Προτίμησε το θέατρο και σε άντρεσε. Ότι τώρα η Μέρη προτίμησε το θέατρο και εγώ θα κάνω τηλεόραση. Ναι. Αυτά εσύ να τα βλέπεις και να τα θυμάσαι ποιοι άνθρωποι σε στηρίζουν πραγματικά και ποιοι όχι σε αυτή την πορεία, τη μοναχική πορεία της ζωής. Τη μοναχική. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο να μου πεις. Ευχαριστώ.